Όπως έχουμε υποχρέωση, θα δώσουμε το λόγο και στον κύριο Νάστο. Ο κύριος Νάστος είναι ο δικηγόρος της ιδιοκτήτριας αυτών των Λούνα Πάρκ, της γυναίκας που και σήμερα εξασφάλισε άδεια από τον Δήμο Λαρισαίων για να λειτουργήσει ξανά ένα Λούνα Πάρκ. Αυτή η γυναίκα έχει καταδικαστεί και σε δεύτερο βαθμό για το περιστατικό που είδατε της κυρίας Καθενιώτου και εκκρεμεί η δίκη της για το θάνατο, πια, του παιδιού το οποίο έχασε τη ζωή του το 2019. Η πλευρά της γυναίκας αυτής λέει: κύριε Νάστο, γεια σας, καλησπέρα σας. Είμαστε στον αέρα. Καλησπέρα κύριε Παγκελόπουλο. Καλησπέρα κύριε Παγκελόπουλο. Δεν γνώριζα τα δεδομένα. Ναι. Ενδεχομένως και να μην δεχόμουν την πρόσκληση, αλλά. Αν θέλετε να μην τη δεχτείτε, κύριε Νάστο, αν έχετε οποιοδήποτε ενδιασμό, να το σταματήσουμε τώρα. Κανένα πρόβλημα. Όχι, θα τα ακούσετε τώρα. Για να τα ακούσω. Έπρεπε να τα γνωστοποιήσετε. Ναι. Έπρεπε να μου τα γνωστοποιήσετε ότι θα βγάζαμε όλα αυτά τα έργα. Όχι, κύριε Νάστο μου, αναφορά για το ρεπορτάζ μου δεν δίνω σε κανέναν. Μα τι λέτε, Αν θέλετε το ρόλο του λογοκριτή, δεν θα σας το χαρίσω εγώ. Έτσι, θα σας τα γνωστοποιήσουμε κιόλας. Το ρεπορτάζ μας θα το γνωστοποιήσουμε. Λογοκριτή σας είμαι, βεβαίως. Έπρεπε να τα θέσετε υπόψη μου όλα αυτά τα δεδομένα. Μάλιστα. Τελεία και παύλα. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Τελεία και παύλα. Ναι, για συνεχίστε. Βγάλατε λοιπόν μια κυρία για ένα ατύχημα που συνέβη πριν από 15 χρόνια. Δεν σας άρεσε, καταλαβαίνω. Αυτό. Σας καταλαβαίνω που δεν σας άρεσε. Δεν μου άρεσε. Δεν μου άρεσε. Ξέρετε κύριε Νάστο, το ύφος σας, δεν θα το ανεχτώ. Δεν θα το ανεχτώ, γιατί ξεκινήσαμε με τις απειλές, με το τζαμπουκά και με το μπούλινγκ. Αν θέλετε κύριε Νάστο, ακούστε με. Εάν θέλετε να μιλήσουμε και να μας πείτε αυτά που πρέπει να μας πείτε, θα μας τα πείτε με σεβασμό. Εάν δεν τον έχετε αυτό το σεβασμό, δεν θα σας δώσω λόγο. Δεν θα μας βγείτε και από πάνω. Βεβαίως και είναι από πάνω. Βεβαίως. Αν μου επιτρέψετε να πω. Θα το δείτε. Να κάνω την προσπάθεια να σας το επιτρέψω, αν και πιέζομαι. Μου δίνετε τον λόγο. Ναι, τον έχετε. Δεν θα με διακόψετε για 2 λεπτά, σας παρακαλώ. Δεν κάνω συμφωνία. Αν αισθανθώ την ανάγκη να σας διακόψω, θα σας διακόψω, κύριε Νάστο. Διαγγέλματα δεν έχουμε εδώ. Αν αισθανθώ την ανάγκη να σας διακόψω, θα σας διακόψω. Και το τζαμπουκά που θα μου βγάζετε, δεν θα το νιώσετε να περνάει. Σας διαβεβαιώ γι' αυτό. Η δικιά μου είναι ευγένεια. Ευγένεια, έτσι είναι η ευγένειά σας. Πω, μην πέσουμε στη μήνυ σας. Μην πέσουμε στη μήνυ σας. Για συνεχίστε λοιπόν. Όταν σας λέγω λοιπόν ότι είστε αγενείς, που δεν μου δηλώσατε τι θα προηγηθεί και με ποιον θα συνομιλήσω, δεν πες και είναι αγένεια. Αγένεια είναι. Μα τι λέτε κύριε μου. Είναι αγένεια. Πρέπει να σας γνωστοποιήσω το ρεπορτάζ μου. Σοβαρά μιλάτε. Είστε και νομικός. Σοβαρά μιλάτε. Υπάρχει κάποιος νόμος που με υποχρεώνει να πω σε κάποιον το ρεπορτάζ μου. Σοβαρά μιλάτε. Το ρεπορτάζ. Βεβαίως. Ποιο ρεπορτάζ. Κυρία μου, θέλετε να μας πείτε πώς η γυναίκα αυτή που έχει καταδικαστεί έχει λευκό ποινικό μητρό. Πάμε παρακάτω κύριε Ισαγγελάτο. Πάμε παρακάτω. Ακούστε. Αυτές τις προσβολές και ό,τι άλλο θέλετε, αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να τα πείτε γιατί δεν έχετε επιχείρημα. Σας πόνεσε η κυρία που βγήκε. Γιατί κόντεψε να χάσει το παιδί της. Προσβάλλετε με όσο θέλετε. Προσβάλλετε με όσο θέλετε. Κανένα πρόβλημα δεν έχω. Άκουσε με. Στοπ. Και άκουσε με. Κεντρικό πρόσωπο είναι η Παναγιωτοπούλου ή ο Εξταφώτης στο Φευκοχώρι. Έτσι είπες πριν. Ξανά. Είναι κεντρικό πρόσωπο η Παναγιωτοπούλου. Μπορείτε να μας πείτε, γιατί εδώ πρέπει να απαντήσετε σε κάποια ερωτήματα. Πώς έχει λευκό ποινικό μητρό. Ποια ερωτήματα τώρα. Ποιο ποινικό μητρό, γιατί τρέλες είναι αυτές. Κεντρικό πρόσωπο είναι αυτό που είπες πριν ότι είναι η Παναγιωτοπούλου πριν από 5 χρόνια. Ακούστε κύριε, εγώ ούτε θα σας υβρίσω, ούτε θα σας μιλώ στον ελληνικό. Θα σας μιλώ στον πληθυντικό, αλλά θα σας καλώ να μου απαντήσετε στο ερώτημα. Πώς έχει λευκό ποινικό μητρό η εντολέα σας. Θα με ακούσεις, κεντρικό πρόσωπο είναι η Παναγιωτοπούλου ή ο Εξταφώτης στο Πευκοχώρι της Καρκινικής. Πώς έχει καταδικαστεί. Έχει καταδικαστεί. Δεν κατάλαβα. Από τι πράγμα. Έχει καταδικαστεί. Για τι πράγμα. Για τα ατυχήματα και τα δυστυχήματα στο Λούνα Πάρκ. Ποια ατυχήματα. Μάλιστα. Ποια ατυχήματα. Στο Λούνα Πάρκ της εντολέως σας. Κύριε Νάστο. Πού. Σε ποιο Λούνα Πάρκ. Οι εντολές μου έχει συμμετάσχει σε εκατομμύρια Λούνα Πάρκ. Τα τελευταία 60 χρόνια που δραστηριοποιείται. Ήταν δικό του το Λούνα Πάρκ που τραυματίστηκε το 9χρονο κοριτσάκι. Το 2009 στην Χαλκίδα. Ναι. Σε αυτό. Ναι. Να μιλήσουμε πιο ήρεμα. Σε χαμηλότερους τόνους. Από εμένα το λέτε. Σε σένα το λέω. Μάλιστα. Λοιπόν, σένα, κύριε Νάστο, ερωτώ ξανά. Σας το λέω λοιπόν. Ερωτώ ξανά. Ναι. Στο Λούνα Πάρκ της εντολέως σας τραυματίστηκε η κόρη της κυρίας Καθενιώτη που μιλάγαμε πριν. Δεν το ήξερα αυτό ότι θα εμφανιστεί η κυρία. Άιντε πάλι. Δεν το ήξερα.
Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Όχι, δεν πάμε παρακάτω. Δεν πάμε παρακάτω. Αφήστε γιατί καταλαβαίνω και την ένταση. Ρωτάω για αυτό και θα ζητήσω απάντηση. Είμαι πολύ ήρεμος. Στο Λούνα Πάρκ της εντολέως σας τραυματίστηκε η κόρη. Με προκαλείτε με αυτά που λέτε. Δεν υπάρχει καμία ένταση. Σας ρωτώ, δεν σας προκαλώ. Κύριε Νάστο, με όλο το σεβασμό. Με όλο το σεβασμό. Το ερώτημά μου είναι συγκεκριμένο. Θα μου αφήσετε να μιλήσω. Απαντήστε μας. Θα με αφήσετε. Σας απαντώ λοιπόν. Συνέβη αυτό το ατύχημα. Μάλιστα. Είναι λυπηρό για όλους μας. Α. Η λύπη μας έχει καταλάβει όλους διαχρονικά και δεν θα σβήσει ποτέ. Μάλιστα. Τελεία και παύλα. Α. Και αυτό δεν το λέω επιφανειακά, το λέω εκ βαθέων και με απόλυτη συνέστηση και του ρόλου μου και ως μέλους αυτής της κοινωνίας. Για αυτό το που συνέβη λοιπόν. Είμαι πατέρας, όπως κύριε Νάστο, για αυτό που συνέβη. Συνεχίζω. Υπάρχει, όχι, ακούσαμε λίγο. Για αυτό που συνέβη. Παρακαλώ. Καταδικάστηκε η εντολέα σας. Ναι, καταδικάστηκε. Σε πρώτο βαθμό ή και σε δεύτερο βαθμό? Έχω την εντύπωση και σε δεύτερο βαθμό, δεν ήμουν σίγουρος. Α, όταν καταδικάζεται κανείς και σε δεύτερο βαθμό, δεν πρέπει να περάσει αυτό στο ποινικό του μητρό? Εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα. Ρωτώ την απάντησή σας. Αν θέλετε να την αποφύγετε, αν θέλετε να την αποφύγετε, να την αποφύγετε. Ρωτώ εσάς, γιατί αυτή είναι η υποχρέωσή μου να σας ρωτώ. Δρώ και ενεργώ στα πλαίσια των εντολών που έχω λάβει με απόλυτο σεβασμό από την εντολέα μου. Δεν θα μου υπαγορεύσετε εσείς. Δεν σας υπαγορεύω, κύριε Νάστο, μου ρωτάω. Και αυτές οι ερωτήσεις μου σας ενοχλούν. Και νομίζω είναι σε όλους σαφές γιατί ξεκινήσατε με αυτή την επίθεση που κάνατε, ότι δεν σας ενημερώσαμε κιόλας. Ούτε καν θα μου υπαγορεύσετε. Δεν θα σας απαντήσω. Κύριε Νάστο, θα το ξαναρωτήσω. Θα το ξαναρωτήσω, κύριε Νάστο. Έπρεπε να έχει περάσει το ποινικό της μητρό η καταδίκη σε δεύτερο βαθμό? Εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα. Μάλιστα. Η απάντησή μου είναι αυτή. Σας αρκεί? Εμένα μου αρκεί. Λοιπόν, πάμε παρακάτω λοιπόν. Στην κοινωνία μιλάτε. Δεν ρωτήσατε την κυρία ότι έχει επιδικαστεί ποσό μισό εκατομμύριο ευρώ έχει εισπράξει. Μισό εκατομμύριο ευρώ η κυρία Υπουργέ. Για αυτό που το πέρασε αυτό. Και λίγα πήρε. Και λίγα πήρε από ό,τι πέρασε. Στην εντατική μια εβδομάδα το παιδί της. Ρωτάω λοιπόν τώρα, όχι νομικά κύριε Νάστο, αλλά ρωτώ έναν άνθρωπο. Κύριε Νάστο, ακούστε με. Είπα προηγουμένως, για να ακούστε με, κύριε Νάστο. Είπα ότι το σέβομαι, θλίβομαι και λυπούμαι. Μάλιστα. Το είπα. Αυτό το είπατε, το θέμα είναι το εννοούμε κιόλας. Γιατί τώρα. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Λία και παύλα επ' αυτού. Ναι. Αλλά όμως για το ρεπορτάζ, να ξέρετε ότι εισέπραξε 500.000 ευρώ. Αυτό... Και λίγα πήρε. Συμφωνήσω μαζί σας. Αυτό γιατί το λέτε. Αυτό γιατί το λέτε. Τα εισέπραξε. Τα εισέπραξε με δικαστική απόφαση. Για το ρεπορτάζ σας το λέω. Ναι, τα εισέπραξε με δικαστική απόφαση. Γιατί δεν το αναφέρατε. Ναι. Για το ρεπορτάζ σας το λέω, όχι για μένα. Εγώ. Τα εισέπραξε με δικαστική απόφαση. Δικηγόρος είμαι επαγγελματίας, πληρώνομαι γι' αυτό. Δηλαδή, τα εισέπραξε με δικαστική απόφαση. Και εσείς πληρώνεστε για αυτό που κάνετε. Κύριε Νάστο, τα εισέπραξε με δικαστική απόφαση. Βεβαιότατα. Τις τα επιδίκασε δικαστήριο δηλαδή. Όχι αδίκως, δεν είπε ούτε τα έκοψε. Α, εντάξει. Μα τι μου λέτε τώρα. Μάλιστα. Μα τι μου λέτε μάλιστα, τώρα. Μάλιστα. Σας είπα ότι επιδικάστηκαν και τα εισέπραξε η κυρία. Τελεία και πάμε. Θα μου απαντήσετε τώρα γιατί αυτό είναι το τελευταίο μου ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν η γυναίκα αυτή που έχει καταδικαστεί και σε δεύτερο βαθμό να έχει λευκό ποινικό μητρό και να το εμφανίζει και να ξαναπαίρνει άδεια για Λούνα Πάρκ? Εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Δεν θέλει να δώσει απάντηση και πραγματικά. Θα το πω. Δεν μπορώ να το κρατήσω. Μερικές φορές και ο δικηγόρος που επιλέγει ένας άνθρωπος δείχνει πράγματα.